Μεγάλο ψώνιο μιλάμε. Τι κάνεις, αγάπη μου? Κάνεις το αγάπη. Εντάξει, αξίζει αυτό το outfit. Πάμε, πάμε, πάμε. Το δικό μου outfit of the day. Φύγαμε. Ξεκινάμε. Βγαίνουμε από το υπέροχο διαμέρισμά μας. Ωραίο κολακευτικό πλάνο είσαι εδώ. Είσαι κάποιο μοντέλο σήμερα, εσύ φωτογράφος. Τι είσαι? Τι είναι? Θα σκοτωθούμε, ερμαλά. Τι πήγαμε να πάθουμε? Το φρούλι μου του. Προχωράμε για Villa Borghese. Γενικά είναι πολύ δύσκολο εδώ να αποφύγεις τα tourist traps. Νομίζω ότι όλη η Ρώμη είναι ένα tourist trap. Όλη. Δηλαδή, με το που έρθεις εδώ πέρα, έχεις πέσει σε παγίδα. Δεν είναι πολύ ωραία φάση. Είναι πάρα πολύ τουριστικό μέρος. Ειδικά, εντάξει, το που να μείνεις, μιλάμε, είναι tragic. Όταν βγήκα και είδα, φίλε, ότι δεν έχουμε μπάνιο. 100 ευρώ τη μέρα. Πώς είμαστε δίπλα σε ένα νοσοκομείο, αν χρειαστεί κάποιο γιατρό οτιδήποτε, το iPhone μου μπορώ να το πάω αν χρειαστεί, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Κλινίκα iPhone, παιδιά. Μόλις φτάσαμε στη Villa Borghese. Αυτό είναι, παιδιά, εδώ είναι η είσοδο. Τετράκρινα. Αλλά απ' την άλλη, μήπως είναι ολόκληρος μπελάς και αυτός. Ψώνησα πάλι. Ρε, πώς το οδηγήσουμε αυτό, πας καλά. Hello. Only driver on the left. Excuse me. Only driver on the left. Ah, okay. It's fake. Oh, fake. All right. The brake. Yes. Fucking brake. Unlock, drive. For brake, pull down. All right. Okay. Oh. Taking opa. Ah, it's a motorized. Yes, it's motorized. Είναι motorized, μαλάκα. Θα πατήσουμε κανέναν. Κάνε λιγάκι, μαλάκα, γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Αν δεν τα σκοτώνω άνθρωπο. Θα πατήσουμε κάποιον. Καθρέφτη δεν έχει. Σκοτωθούμε, παιδιά, με αυτό το πράγμα. Ρε, δεν νιώθω καθόλου ασφαλής. Τώρα το απολαμβάνεις. Εγώ φοβούμαι. Κι εγώ. Τώρα αυτό είναι χάρη, ας πούμε. Άρα το πατήσω λίγο. Όχι, ρε. Γιατί κάνει έτσι. Δεν ξέρω. Αλήθεια τώρα, τι είναι αυτό? Είμαι έξω, θα πέσω. Κι εγώ αυτό νιώθω. Πρόσεχε το παιδάκι. Πόπο, μεγάλη βλακεία κάναμε, ρε. Καροτσέρι, καροτσέρι, πάτο καμουτσίκι από το χέρι. Πολύ βλακεία, ξέρω, αυτό. Λάθος, παιδιά, δεν το προτείνουμε. Είναι πάρα πολύ άβολο. Αγάπη μου. Ωραία, περνάμε. Τώρα θα μου πεις, σου είπε κανείς να πάρει το ποδήλατο της πλακιά. Ποιος σου το είπε? Το βρήκαμε πολύ ωραία ιδέα και χαριτωμένη. Κοίτα μας. Αχ, κάθε φορά που κατεβαίνει το δεξί ισχύει εγώ να... Λοιπόν, έλα, μας μένει άλλη μισή ώρα. Ω, δεν το θέλω. Θα το δώσουμε. Game over. Ω, Παναγία μου. Να σκούζει, μα no. Very terrible. Very terrible experience. Μόλις πήραμε το καφεδάκι μας, 2,70 δώσαμε και για τα δύο. Εσπρέσο. Ωραίο. Μετά από λίγη ώρα περπάτημα, φτάσαμε σε ένα σημείο που έχει μια λίμνη. Εδώ είναι όμορφο, εντάξει. Με στη λίμνη έχει βαρκούλες. Για ελάτε να δούμε. Θέλεις να πάρουμε και βάρκα? Ναι, ρε. Πήγε πολύ καλά το πόδι. Θέλεις να μου πεις ότι παίρνεις βάρκα και κολυμπάς σε μια λίμνη που είναι, τι να πω, ούτε η μισή από το Σύνταγμα δεν είναι, την πλατεία. Αυτή είναι όλη η λίμνη. Έλα, υπέροχη. Το πρόγραμμα τώρα έχει μάλλον να κάτσουμε Κολοσσέα, να φάμε κάτι, είπαμε. Και Κολοσσέα. Σκεφτήκαμε να πάρουμε το μετρό.
και λέμε άντε θα κατεβούμε. Μία στάση ήταν εδώ στη Βίλα Βορκέζη, θα μπούμε μέσα. Κατεβαίνουμε τις κυλιόμενες και είμαστε σε ένα τούνελ τεράστιο. Όλο μόναχοι. Όλο αυτό εδώ. Και προχωράμε και προχωράμε και προχωράμε και πού πάμε, δεν καταλαβαίνω. Μαλάκα, μας πάρουν τα όργανα. Αλλά μήπως δεν είναι μετρό και είναι υπόγεια τούνελ απλά που περπατάς. Λες, δεν ξέρω. Παρά λίγο να βγάλουμε εισιτήριο για πάρκινγκ, αλλά νομίζω το βρίσκουμε. Ρε, τι φάση! Περίπου ένα δεκάλεπτο, ακόμα πηγαίνουμε στο μέτρο. Δεν έχουμε δει βαγόνι, τρένο. Έλα, πιστεύω ότι φτάνουμε. Ναι, ας σας πάρω μαζί. Λοιπόν, τώρα έχει κυλιόμενες σκάλες. Μετά μπορεί να έχει ασανσέρ, βαγόνι, γαϊδαράκο. Ποταμάκι. Κοίτα πόσο στενή είναι. Φαίνεται ότι φτάσαμε πολύ κοντά στο μετρό. Να βγάλουμε εισιτήριο. Να δούμε πόσο είναι το μπιλιέτι. 3 ευρώ. 2 εισιτήρια είναι. Ωραία, μας έβγαλε ένα. Αλλά μπορεί να είναι ένα για 2 διαδρομές. Δεν ξέρω να παίρνουμε μετρό. Μπήκαμε στο μετρό, παιδιά, το καταφέραμε. Είμαστε τέρμινοι. Πριν μπερδεύτηκα και είπα να μην κατέβουμε στη στάση, γιατί νομίζω ότι ήταν η προηγούμενη. Και έτσι κατεβήκαμε στην επόμενη και μετά περιμέναμε να γυρίσουμε πίσω. Και τώρα μου αρέσει, έχει νεύρα και με κρατάει νεύρα και δεν θέλει να το μιλάω. Το μεγάλο, που είναι. Δείξτε το, ρε. Δείξτε το δύο κόσμο. Αργήσαμε, αλλά τα καταφέραμε, παιδιά. Μετά από μία ώρα στο μετρό, τσακωμούς. Τελικά είμαστε εδώ. Μου μιλάει. Α, δεν μου μιλάει τελικά. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα κοιτάω εδώ το Κολοσσέο. Τεράστιο. Ναι. Τώρα που το βλέπω, θα ήθελα να μπω. Κοίτα, λένε, μου είπε η Εφη χθες ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν υπάρχει μισή σκηνή. Και φαίνεται από κάτω που είναι τα μπουντρούμια. Και από το Κολοσσέο έχουν εμπνευστεί και έχουν πάρει το σχέδιο όλα τα γήπεδα, το ξέρεις. Είναι το πρώτο γήπεδο που φτιάχτηκε, δηλαδή και τα ποδοσφαίρια και αυτά που είναι στρογγυλά και είναι στο κέντρο έτσι και αυτό. Είναι το Κολοσσέο εμπνευσμένο. Δεν είναι από τα θέατρα. Όχι. Συγγνώμη για τη σκοτεινάδα μας, αλλά αλλιώς θα κεγόταν το Κολοσσέο. Οι VIP καθόντουσαν πιο χαμηλά για να βλέπουν καλύτερα και τέρμα πάνω καθόντουσαν οι δούλοι, ξέρω εγώ και αυτά, με τις γυναίκες. Και ξέρω ότι υπάρχουν δύο έξοδοι. Η μία έξοδος ήταν για αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν ζωντανοί από τον αγώνα και η άλλη, από την άλλη έξοδο βγάζανε τα πτώματα. Αυτά θυμάμαι. Μόλις βρήκαμε το καφέ, είναι αυτό εδώ. Μπαρμπερίνι λέγεται. Έχουμε πάρει 2 γλυκάκια. Αυτά έχουν γλυκάκια μπουκίτσες ουσιαστικά, πάρα πολλά. Και πήραμε 2 τιραμισού και 2, δεν ξέρω πώς τα λένε, τούτα εδώ. Ναι, αυτά είναι κλασικά ιταλικά, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Λοιπόν. Η κρέμα είναι μαγική. Τι λέγεται τούτο, δεν ξέρω τι λέγεται, αλλά είναι πολύ ωραίο. Θυμάσαι και το τιραμισού. Είναι μπουκίτσα και σχόριο. Ευχαριστωμένο. I don't like it. Ούτε εγώ. Είναι αρκετά απαλό, δηλαδή δεν έχει πολύ γεύση τυριού. Κάτι ανάμεσα σε άγευστο και που μπικρίζει. Αυτό το πήρα γιατί είναι καρδιά να το σπάσουμε και να το πάμε μισό-μισό. Τέλειο. Εδώ, παιδιά, όντως έρχεσαι. Έχει και τόσο μικρό καφέ που κίτσες λιγά. Σε 5 λεπτά έχει τελειώσει και έχει φύγει. Γεια μας. Ωραίο. Για να δούμε ο καφές, σαν τον πρώτο εσπρέσο που ήπια δεν με έχει εντυπωσιάσει άλλος. Ναι, είναι ακριβώς ίδιος και ίσως και καλύτερος. Ρε φίλε, φτιάξε και στην Ελλάδα τόσο καλό εσπρέσο. Ο Μάριος είναι χαρούμενος μόνο όταν πίνουμε και τρώμε. Ναι. Με τι είναι χαρό που βλέπω τη φοντάνα την τραϊβή. Βαλέμε σε λίγο. Βαλέμε σε λίγο. Έχει μια πυραμίδα. Πού ήρθαμε, στην Αίγυπτο. Έχει τέλεια μέρα. Μόλις μας πληροφόρησαν ότι εκεί που πάμε έχει φεστιβάλ καρμπονάρας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε μισή ώρα τελειώνει, κλείνει.
Ναι. Θα προλάβουμε. Για να δούμε. Πάμε στο Italy. Italy. Νότα. Αυτό το M που έχει εκεί πέρα δεν πρέπει να είναι McDonald's, πρέπει να είναι το μετρό. Και εγώ το βλέπω. Αυτά βλέπεις για McDonald's, εσύ και λες πόσα McDonald's έχει. Ρε, το McDonald's είναι κίτρινο μύρ, βλάκα. Εγώ δεν είχα καταλάβει τι βλέπεις και το λες. Νόμιζα ότι βλέπεις όλες το McDonald's. Να. Μπήκαμε. Εντάξει, είναι μάλλον ένα γαστρονομικό τεράστιο σούπερ μάρκετ αυτό εδώ. Με ποιοτικά προϊόντα. Από εδώ ίσως πρέπει να πάρουμε. Εντάξει, τι ίσως, αγάπη μου. Βγάλε καλά. Πάμε στον τρίτο. Κάνω κερατά, το έχω με τα πλάνα, το έχω. Τελικά δεν προλάβαμε. Τελείωσε η καρμπονάρα φεστιβάλ. Σιγά μην προλάβαινα, εγώ και έτρωγα καρμπονάρα φεστιβάλ στην Ιταλία. Λοιπόν, βρήκαμε εδώ τα κορίτσια, την Ευθυμία και την Εύφη. Και μας κεράσανε τη γαλλική καρμπονάρα. Αυτό εδώ είναι τη γαλλική καρμπονάρα. Ναι, Ευθυμία, είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Ωραίο. Κρασάκια. Δεν έχει πέστο. Okay. You don't drink? For everyone else. I drink. Είναι απρόδες. In English, please. Good. Στα τυριά και στα αλλαντικά δεν μας μιλούν αγγλικά. Λέμε English κλεινό. Βρε, δεν μιλάμε ιταλικά, μου νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Εντάξει, κουνάω κι εγώ το κεφάλι, κάνω έτσι, ότι κατάλαβα. Ναι, και δεν με νοιάζει κιόλα. Ή δεν τους κοιτάω. Τώρα αυτήν εγώ δεν την κοιτούσα καν. Μια στα τυριά τώρα που πήγα. Έτσι θα κάνω. No αγνοούσα. Τύπου cancel. Cancel. Στα ιταλικά, στη χώρα σου. This one is plum tree. I don't know if you're familiar with it. They are the same, like similar to banana. Oh, okay. Very similar. But they are healthier, actually. Try this as well. Μόλις φτάσαμε Γκαρμπατέλο. Είναι έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα γειτονιά. Υπέροχο. Καθίσαμε εδώ στο μαγαζί που λέγεται Μπίφι. Και διάβασα τώρα ότι αυτή η γειτονιά, η Γκαρμπατέλα, φτιάχτηκε γύρω στο 1920. Κυρίως για ανθρώπους που ήρθανε, μετανάστευσαν εδώ, στο Ρώμη, για εργασία, για να δουλέψουν. Και ότι είναι πολύ αρχιτεκτονική και αυτά εμπνευσμένα από Αγγλία του 20ου αιώνα το στυλ. Θα κάνουμε μετά και μία βόλτα να δούμε τη γειτονιά. Θα πιούμε τώρα ένα αναψυκτικό. Εγώ πήρα σεντράτα. Ωραίο. Αυτό είναι κινάτα, σαν κοκακόλα με πάνε. Είναι σαν τις βιταμίνες μου ακριβώς. Α, ωραίο! Σαν καραμελένιο. Περπατάμε ακόμα στον Γκαρμπατέλο και πάμε προς Τραστέβερε. Αυτή είναι υπέροχη γειτονιά, μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι σοκ και δέος, παιδιά, είναι υπέροχο. Είναι σαν άλλος κόσμος, επειδή είναι σαν σε χωριό. Πολύ σπίτια, γειτονιά, αυτά τα σπίτια υπέροχα. Με παλιά σπίτια κάπως πολύ όμορφα, αλλά δεν είναι διατηρημένα. Όλα. Αυτό κάποιος το έχει φτιάξει, ας πούμε. Είδες? Το κίτρινο. Ναι, αυτό είναι ανακοινισμένο. Παιδιά, εδώ έχουμε έναν από αυτά. Αυτός του κάνανε ανακοίνηση. Το έβαψε αυτός. Ντροπή. Ελάτε οπωσδήποτε εδώ.
Ήρθαμε εδώ να πιούμε ποτό και να φάμε παγωτό και τέτοια που έχει. Και γίνεται χαμός. Παναγία μου. Βάνα. Είσαι σπανιόλα, δεν το σε. Α, γκρέκα. Γκρέκα. Ιγκρέσαι, βέβαια, πρέτσο. Ιγκρέσαι, Ιγκρέσαι, yes. Τέλειο παγωτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Έχεις πρόβλημα. Άλλη μια όμορφη ημέρα. Να δείξουμε ένα outfit of the day. Boom. Λοιπόν, πάμε να φάμε πρωινό. Ναι. Και σκεφτόμαστε μήπως νοικιάσουμε μηχανάκι. Θα θέλαμε πολύ να νοικιάσουμε μηχανάκι. Γιατί δεν μπορούμε να περπατήσουμε πλέον. Μας πιάσαν τα πόδια μας, τα γόνατά μας. Τα γόνατά μας. Πονάμε ολούθε και παντούθε. Και μετά σήμερα έχουμε Βατικανό, καπέλα Σιστίνα κτλ. Και Βατικανό και καπέλα Σιστίνα. Είναι μαζί. Ενώ Μουσείο Βατικανού και Μυτιλίνη και Λέσβο και χαμός, θα γίνει πανικός. Λοιπόν, μόλις πήραμε εδώ πίτσα και βρήκαμε επιτέλους μεγάλο σούπερ μάρκετ, ρε παιδιά. Κράτσε. Thank you, bye, see you. Θέλεις από αυτήν. Ναι. Πίτσα από το σούπερ μάρκετ, για να δούμε. Τρία, ωραία. Πολύ καλό πίτσα. Οπότε θα τρώμε αυτό και θα πάμε να φάμε πρωινό μετά. Ρε, πρέπει να δοκιμάσουμε πίτσα με αντζούρια. Οπωσδήποτε. Πιστεύω θα ξετρελαθώ εγώ. Αλήθεια. Μου αρέσει πολύ η πίτσα. Μου αρέσει πολύ η ατζούλια. What do you like? Πάμε να δούμε πόσο κοστίζει το μηχανάκι. Αγάπη. Έλα. Πού είσαι. Ρε, μου βγάζεις τα μαλλιά, σε παρακαλώ. Σχαίνομαι. Scooter time. Έλα. Ready. Φύγαμε. Μα πώς οδηγάω έτσι, ρε παιδιά, στη Ρώμη. Σαν να μένω εδώ χρόνια. Τώρα εμείς πρέπει να πάμε αριστερά. Καλά, εννοείται πως προσπερνάω, κάνω, δείχνω, εντάξει. Κοιτάω κάμερα, κλείνω μάτι, πατάω πεζό. Ρε, άμα σου πέσει η κάμερα, τι θα γίνει. Πες μου λίγο. Δεν θα είναι ωραίο. Ωραία, κοίτα η ουρά, δείξε την ουρά. Κοίτα πώς είναι. Κοίτα, 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 πάει, 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 πάει. Οπωσδήποτε θα περίμενα, ρε. Φτάσαμε στην περιοχή Πράτη. Όχι Πράτη. Πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ. Το Σία Ασία. Αυτή η περιοχή είναι λίγο πιο Ευρώπη. Το μαγαζί. Oh, so cute. Πείτε. Come meet me. Σία Ασία. Από το 1919. Here it is. Ωραίο. Και θα πούμε στον κύριο να μας βάλει λίγη σοκολάτα στον εσπρέσο. Αυτό είναι παστιτσερία καλή, σοκολατερία. Εδώ λέει στον εσπρέσο ότι θα βάλεις ένα κομμάτι μαύρη σοκολάτα. Πολύ ωραία, ωραία. Είναι λίγο θα έλεγα ότι είναι γαλλικό, μπράβο. Ναι. Does that here you put... Ferrari. I speak English coffee, okay? Okay. Anna, take away? No, here. Al banco? Yes. Outside, outside. Okay. Okay, one, one. Grazie mille. Yeah, wow. Δεν σ' αρέσει. Είναι τέλειο. Έχει μια... αποκτήσει μια πιχτάδα από τη σοκολάτα. Δεν σ' αρέσει. Πολύ ωραίο. Είναι τέλειο. Θα αυτή πάρω την άλλο, πικρίλα πιστεύω. Που δεν είχε ο εσπρέσο σε όλη την Ιταλία με την dark chocolate την απέκτησε. Τι λες, ξαφνικά δεν έχει τόσο πικράδα, πιστεύω εγώ. Είναι τέλειο, σου είσαι ευχαριστούμε. Δεν έχω πιο, πιο ωραίο εσπρεσάκι. Μας υποχρέωσες. Άλλο, η ζωή πως πάει. Ωραία, είμαι εδώ στη Ρώμη, δεν θα ξανάρθω. Εντάξει, γενικά είναι η πρώτη φορά. Εμείς όπου πηγαίνουμε ταξίδι, μετά λέμε ότι θέλουμε να πάμε να ζήσουμε εκεί και ψάχνουμε πώς θα πάμε. Εδώ δεν το πάθαμε η αλήθεια είναι, για κάποιο λόγο. Ναι ρε, είναι μουσείο η Ρώμη. Δεν θες να μείνεις σε μουσείο. Γενικά διάβασα ότι εδώ είναι πολύ elegant περιοχή. Καλά το είπα εγώ, το μου θυμίζει λίγο και η Φυσιά. Και τώρα πάμε λίγο να δούμε τα μαγαζιά και αυτά. Γενικά λέει ότι είχε ακριβά εδώ. Αλλά εμείς είδαμε και κάτι μπέρσκο και κάτι τέτοιο. Επίσης έχουμε πορτοφόλα, δεν μας νοιάζει. Ναι, ναι. Πορτοφόλα.
προσπερνάω. Ξεκίνησε το tour. Ακούστηκε. You are you from? Yes, Greece. Yes. Yeah. You? Brazil. Brazil. Hola, tudo bem? Tudo bem. To the left, to here. From the year 847 AD by Leo IV, Amura Leonina. Πήραμε το εισιτηριάκι μας. Ο οδηγός μας είναι ο Λεωνάρντο. Άρα, Λεωνάρντο. Και έχουμε κόσμο εδώ από διάφορα σπίτια. Δεν τους πω τώρα γιατί θα καταλάβουν τι λέγει τους. Και θα γίνουμε φίλοι με όλους. Ναι. Έχουμε 2 ώρες για να γίνουμε κολλητοί με όλους για να πάμε να μας φιλοξενήσουν. Okay, guys, follow me. Ξεκινάμε. Κάτσε. Thank you. Αυτό δεν είναι στο αυτί. Τελειώσαμε από το μουσείο και τώρα φεύγουμε. Πολύ ωραία, αξίζει να έρθετε. Απλά το tour μας δεν ήταν και το καλύτερο. Αυτός λίγο δεν τα πολύ καταλαβαίναμε τα αγγλικά του και δεν είδαμε και πάρα πολλά πράγματα, έχω την εντύπωση. Αλλά εντάξει, πολύ ωραία. Καπέλα Σιστίνα, τα καλύτερα πράγματα που έχω δει. Αυτά τα λέμε έξω γιατί είναι πολύ κατηφορικά και με έχει πιάσει σκαλοφοβία μου. Νομίζω ότι θα πέσω. Γιατί μην φύγουμε για Τρεστέβερε. Ωραίο το Βατικανό, ε. Ήρθαμε στο ποτάμι, θα κατέβουμε τώρα. Αυτή η σκηνή εδώ πέρα, έτσι πως το βλέπετε, δεν είναι ξεκάθαρα σκηνή από θρίλερ. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρος ότι αν κατέβω εδώ κάτω, θα με σκοτώσουν. Εδώ θα πεθάνω. Ένα θρίλερ το γυρίζεις. Μας έχει πιάσει λίγο βροχούλα. Αυτό το που είναι λίγο σπαστικό. Ήρθαμε και καθίσαμε στο Φρεζιόνι και εδώ λέει παίρνεις το ποτό σου και μετά πας μέσα στο μπουφέ και τρως, χωρίς να πληρώσεις, πληρώνεις μόνο το ποτό. Είναι ωραίο, από εκεί είναι το ποτάμι και θα σου το δείξω και μέσα, θα σας πάρω και στο μπουφέ. Λοιπόν, αυτές είναι οι μπουφές. Για πάμε να δούμε. Εδώ έχω κάνει ένα χταρμά, θα πάμε να ξαναγεμίσουμε. Και η Ευθυμία εδώ έβαλε λίγα πράγματα. Τραστέβερε, εγώ το λέω τρασβέστερε. Για να φάμε λίγο να δούμε. Μαγιονέζα τόνου. Έλα ρε, είμαι σκάς. Cheers. Σαλούτε. Σαλούτε. Λιμοντσέλο σπριτς. Ρέτσι παρά. No. Τους έκαψες όλους. Είχε και παπένες. Ωραίο. Έλα, δεν πάγαμε όλους. Αυτό εδώ είναι. Όχι, δεν πάγαμε. Αλάτι με κάποιο μαχαρικό μαζί.
Όλα καλά. Λίγο έγρεξη, αλλά φοράμε τα πόντσο μας και είμαστε καλά. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις καιρικές συνθήκες. Γύρω λίγο πλάτη να δείξουμε το πόντσο που είναι εξαιρετικό. Α, Ρώμα, Κολοσσέο. Λοιπόν, ανεβήκαμε πάνω και θα ράξουμε εδώ, θα δούμε τη σειρά μας, το The Last. Έλα ρε αγάπη μου. Είναι μια σειρά πολύ ωραία στο Apple TV. Δείτε την. The Last Word, he said. Κάτι τέτοιο. Πολύ είναι ωραία σειρά μου, αρέσει. Αυτά έχουμε πάρει κάτι. Τι αριδάκι, είμαστε λίγο. Σήμερα δεν έχουμε φάει αρκετά. Εγώ νιώθω ότι θα, δεν ξέρω, θα σκάσει η κοιλιά μου. Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά. Αλήθεια, εμένα με πιέζει και το βραχή που φοράω. Δεν με πιέζει. Δεν φούσκωσα καν, ρε φίλε. Πρώτη φορά, ας πούμε. Δηλαδή, πας εκεί, πας, πίνεις ένα ποτάκι 10 ευρώ, γεμίσαμε, ξαναγεμίσαμε. Τρεις φορές, τέσσερις, πας στην μπουφέ. Ωραία μέρα ήταν, μας βόλεψε και το μηχανάκι. Τώρα βέβαια έβρεχε και. Εντάξει. Ζωστήκαμε λίγο, αλλά τα πόντζο ήταν πολύ καλή αγορά. Το θέμα είναι το Βατικανό, κάπως ξενέρωσε πάρα πολύ. Πήραμε μία. Ναι, τους το είπα. Το έχετε πει, παιδιά, εντάξει. Γιατί. Ήμουν απόνεγος. Αύριο. Θα το πούμε αύριο για αύριο. Καληνύχτα. Να είστε καλά. Και τα λέμε σε λίγα δευτερόλεπτα που θα είναι πρωί. Για εσάς θα είναι πρωί, αλλά για μας θα είναι πρωί πάλι, θα είναι και για μας. Για εσάς θα είναι ό,τι ώρα το βλέπετε. Α, για εσάς θα είναι, εξαρτάται τι ώρα το βλέπετε. Λοιπόν, από εμάς, για εσάς και από τη Ρώμη, με αγάπη, Θόδωρος Μάριος. Αγγελάκης, Σιγγελάκης. Σιγγελάκης. Κουτσαφτάκης. Παραδείσους, κουτσαφτάκης. Καλό σας βράδυ. Από τη Ρώμη, καλό σας. Όχι, σας βρήκαμε. Λοιπόν, άντε, τα λέμε. Για εμάς αύριο τα λέμε, για εσάς σήμερα. Γιατί για εσάς, την ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι απλώς μετά, ενώ και εμάς. Έχει αλλάξει μία μέρα. Ελπίζω να το καταλάβετε. Αν δεν καταλάβατε, γράψτε το κάτω στο σχόλιο να σας το ξαναεξηγήσουμε. Είναι ειδικό βίντεο. So, τα λέμε έτσι σε λίγα δευτερόλεπτα. Για σας, γιατί για εμάς θα είναι 8 ώρες. Καλημέρα. Πάμε μια βολτούλα με το μηχανάκι. Μάλλον 11 η ώρα θα το αφήσουμε, γιατί ο καιρός δεν είναι καλός. Σήμερα η διάθεση των οδηγών είναι λίγο. Δεν είναι όπως χθες. Τους βλέπω κάπως μάγκες. Τελικά πάμε να αφήσουμε το μηχανάκι γιατί βρέχει, οπότε το αφήνουμε και πάμε να συνεχίσουμε μετά την βόλτα με τα πόδια. Buongiorno, principesses. Λοιπόν, πήραμε πάλι πιτσούλα από το σούπερ μάρκετ γιατί μας άρεσε πολύ. Και είμαστε εδώ σε αυτή την πλατεία και έχει έξω από την εκκλησία ορχήστρα. Θα παίξουν ζωντανή μουσική. Πού δεν πήγαμε στον Στρομάε. Είναι κάτι σήμερα άραγε. Το live άρχισε. Μας είπαν ότι φαινόμαστε ότι είμαστε Έλληνες από τον Greek accent στα αγγλικά, οι Ιταλοί. Α, τι είπαν τώρα, οι Ιταλοί, ρε. Δεν μιλάνε καν. Οι Ιταλοί, ρε. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν καταβάλω καμία προσπάθεια να μιλήσω τα υπέροχα αγγλικά που ξέρω να μιλάω. Ναι, τώρα, γιατί προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο μπας και καταλάβουν γρή. Πήραμε τέλος, ένα καπουτσινάκι. Ένα κρουασανάκι με φιστίκι. Τι έχω πάθει. Ποιος με μάθεξε. Ποιος με μάθεξε. Ανάμεικτα τα συναισθήματα σε αυτό το ταξίδι. Είναι Μάιος, βρέχει. Και το ψηλόβροχο το έτσι το όλη την ώρα. Και σήμερα έχει και κρύο. Για μας. Άπειρα αξιοθέατα που δεν είδαμε ούτε τα μισά. Τι δεν είδαμε. Ούτε τα μισά δεν είδαμε. Κάποιες πιάτσες. Αλλά φάγαμε πολύ. Αυτό είναι κάτι το οποίο όπου και να πάμε τα καταφέρουμε. Έχουμε πάει καλά και πολύ. Too much, γιατί είναι όλα και με ζύμες, γλυκά, ναι, ναι, πάρα πολλά. Εγώ νομίζω. Βάλαμε 5 κιλάκια, θα γυρίσουμε πάνω. Τι λες, παιδί. 3. Τώρα αυτό είναι, τελείωσε. Πάει τώρα το κορνέ με το φιστίκι και μην μιλάς.
Ένα μαχαιράκι. Θα δοκιμάσω μόνο. Εντάξει, κρέμα φιστίκι με τέτοια. Boring. Αυτά. Θα οργανώσουμε λίγο τι θα κάνουμε σήμερα, που θα είναι κάτι πολύ χαλαρό. Πάλι. Εγώ λίγο μαγαζιά θέλω να πάω και να βρούμε κανένα thrift store, γυναζάδικα και τέτοια. Αυτό που γίνεται πλέον έχει καταντήσει σε ιδία. Δεν έχει πλάκα και δεν περνάω καλά με την βροχή. Το σπαστικό είναι ότι όλοι περνάνε με τις ομπρέλες και δεν προσέχει κανείς και στις φέρνω στη μούλη. Πίστευτα σπαστικό τώρα, είναι άπειρος κόσμος, ομπρέλες παντού. Εγώ δεν θα βάλω, δεν θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Πώς το πόντσο σου. Μιλάω έτσι. Έχω πάρει ρε. Ένα λεπτό αργότερα ρε γαμώτο. Γιατί έκλεισες την κάμερα. Πέθα. Με πονάει λίγο από πάσμα. Έφυγες που, ω αγάπη μου, χτύπησες εδώ. Φοράω σταράκια που, λίγο διστράνε με την βροχή. Τελείως για να πέσεις, δεν είναι για βροχή καθόλου. Αλλά έπεσα πολύ ομαλά με είδες. Ναι. Έκανα... Άκουσα και την κάμερα που χτύπησες τώρα. Την κάμερα την άφησα κάτω. Ωραία. Όλα καλά. Και μου λέει, έχεις χτυπήσει. Του λέω, όχι, μπορώ να γελάσω. Βρήκαμε ένα βιντεοτζάδικο όμως. Οπότε... Πάμε να δούμε αν έχει πάγο. Έχει international tennis πρωτάθλημα. Θα έπαιζε ο Τσιτσιπάς, αλλά ακυρώθηκε λόγω της βροχής. Αλλά θα δείτε εμένα να παίζω λίγο. Εντάξει, είστε έτοιμοι. Τι γέλιο. Βρήκαμε και την Εύη, παιδιά, εδώ απ' έξω. Τυχαία. Και το κάναμε και χθες αυτό. Εδώ στο μαγαζί στο Carhartt ρωτήσαμε, επειδή μας φάνηκαν αυτοί λίγο φασέοι, που είναι τα ωραία, και μας γράψανε σε χαρτάκι προτάσεις. Και εντάξει, το πρώτο που μας γράψανε είναι αυτό το μπαρ που πάμε συνέχεια, ο μπαρ σαν Καλίστο. Σε αυτό θα πάτε οπωσδήποτε. Καθίσαμε στο μπαρ Fratelli, πήρα φρέντο καπουτσίνο. Α, ωραίο. Γεια σας! Ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε, το κλασικό room tour. Εδώ είναι αυτή η πολυθρόνα που πετούσαμε τα πράγματά μας. Εδώ έχει να κρεμάσει αυτά και είναι και ντουλαπίτσα. Έχουμε έναν ωραιότατο πάγκο από ξύλο. Ο καθρέφτης μας εδώ. Και το κρεβάτι. Είναι πολύ ωραίο δωμάτιο, εμένα μου άρεσε. Απλά είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι κάτι λείπει, που είναι το μπάνιο μας. Ελάτε να σας το δείξω. Εδώ είναι η ρεσεψιόν και η είσοδος. Και έχει και άλλα δωμάτια. Έχουμε και συγκατοίκους. Ουσιαστικά είναι ένα διαμέρισμα που το κάνανε Airbnb. Πάλι καρτούλα. Και αυτό είναι το μπανάκι. Εντάξει. Μια χαρά. Το τρίτο μέρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι η κουζίνα. Όμορφη και η κουζινούλα. Το παραθυράκι της. Έχει εδώ αυτή την παλαντέζα που εγώ κάθε βράδυ την κλέβω για να φορτίζω τα μικρόφωνα. Κοινόχρηστη που ζει αυτή εννοείται. Και αυτό είναι το δωματιάκι. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένη. Είχε τέλειο ίντερνετ. Πάρα πολύ καλό WiFi. Απλά το μόνο κακό ότι είναι η τουαλέτα έξω από το δωμάτιο. Αλλά τα υπόλοιπα δωμάτια έχουν τουαλέτα μέσα. Δηλαδή, αν προσέξεις να μην κλείσεις shared bathroom, που έπεισε εγώ κατά λάθος, θα είσαι μια χαρά. Βρήκαμε μία λαϊκή στο δρόμο μας. Είναι η Βαρδάκιος βασικά, της Ρώμης. Πολύ ωραία. Κοίτα, είναι κοντά στο σπίτι μας, δεν την είχαμε δει. Ξέρω, δεν έχει διάφορα. Buongiorno. Έχει ωραία, τι είναι αυτά εδώ, σπαράγγια είναι αυτά. Πόσο μεγάλα είναι. Τέλεια.
ρικότα με φράουλα και τέτοια. Αυτό το ταξίδι, παιδιά, έφτασε στο τέλος του. Είμαστε στο αεροδρόμιο του Φιωμιντσίνο και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε Αθήνα. Ωραία η Ρώμη, εντάξει. Okay. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και να δεις. Αλλά... εντάξει, εγώ δεν τρελάθηκα σε αυτό το ταξίδι, το λέω. Παρ' όλα αυτά, ανυπομονώ για το επόμενο, να κάνουμε κάτι πολύ ωραίο την επόμενη φορά. Εύχομαι. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να περάσετε καλά. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Κάντε και ένα subscribe. Οπωσδήποτε. Και χτυπήστε και το κουδουνάκι. Ακριβώς. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye. Arrivederci. Arrivederci, Ρώμα.